Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εντάξει, ανοιχτό. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σημερινή συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με τίτλο «Περί διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις» είναι το αποτέλεσμα ενός ουσιαστικού, διεξοδικού και χρήσιμου διαλόγου στο πλαίσιο της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης. Σε όλα τα στάδια της επεξεργασίας του στην Επιτροπή είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε επί του σχεδίου νόμου, βελτιώνοντάς το και διαμορφώνοντας ένα σύγχρονο και εφαρμόσιμο πλαίσιο. Το κείμενο που προέκυψε αντικατροπτίζει την ανάγκη εξυγχρονισμού και επικαιροποίησης της ελληνικής νομοθεσίας που αφορά στο μεταναστευτικό, παύλα προσφυγικό ζήτημα διαμέσου στοχευμένων και καινοτόμων θεσμικών παρεμβάσεων. Πρώτον, ο κατακερματισμός διάσπαρτων διατάξεων και νομοθετημάτων αντικαθίσταται από ένα σαφές, συνεκτικό και εύκολα προσβάσιμο νομικό πλαίσιο. Δεύτερον, το εν πολλής αδόμητο ελληνικό σύστημα παροχής ασύλου διορθώνεται και δίνει τη θέση του σε ένα βελτιωμένο και αναδιαμορφωμένο σύστημα. Τρίτον, επανασχεδιάζουμε ένα σύστημα σε αρμονία με τις επιταγές του ενωσιακού νομοθέτη που δεν διακηρύσει απλά, αλλά σέβεται στην πράξη τα δικαιώματα των ετούντων άσυλο. Τέταρτον, υιοθετούμε κανόνες σαφείς και συγκεκριμένους ως προς το τι ισχύει. Στην ελληνική ένομη τάξη και πώς εφαρμόζεται στο πεδίο λαμβάνοντας υπόψη και την ανάγκη των ετούντων άσυλο να κατανοήσουν ουσιαστικά τη διαδικασία υπό την πίεση της δυσχερούς θέσης στην οποία περιέρχονται. Πέμπτον, εξαλείφουμε τις συνέπειες μιας νομοθέτησης που οδήγησε μεγάλο αριθμό ετούντων σε μια μετέωρη κατάσταση. Οι αργοί ρυθμοί, οι περίπλοκες διαδικασίες και η αναποτελεσματική διαχείριση λειτουργήσαν ως τροχοπέδι για την απαγκίστρωση των ετούντων άσυλο από αυτήν την κατάσταση αβεβαιότητας. Συγγνώμη, κύριε συνάδελφε. Παρακαλώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λίγη ησυχία για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε τους εισηγητές. Πώς θα μπορέσετε να αντικρούσετε ενδεχομένως την επιχειρηματολογία των εισηγητών? Παρακαλώ, λίγη ησυχία. Οι παρεμβάσεις που απαρίθμησα δίνουν τη δυνατότητα στη δημόσια πολιτική και στα θεσμικά όργανα της ελληνικής πολιτείας, στο πεδίο του μεταναστευτικού, παύλα προσφυγικού, ειδικότερα της διεθνούς προστασίας, να αποδίδουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό κατά το ελάχιστο χρονικό διάστημα. Ως εργαλεία εφαρμογής των παραπάνω κατευθύνσεων, το σχέδιο νόμου συμπεριλαμβάνει τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την υπάρχουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομολογία, τους κανόνες καλής νομοθέτησης που οι σαφείς και συγκεκριμένες ρυθμίσεις υιοθετούν, καθώς και την πρόβλεψη για συνεχή και σε κάθε στάδιο ενημέρωση των ετούντων για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Πιο συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο αφορά στην αναγνώριση και την υποδοχή των υπηκόων τρίτων χωρών ή των ανιθαγενών ως δικαιούχων διεθνούς και επικουρικής προστασίας, τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας, καθώς και ρυθμίσεις σχετικά με τη δικαστική προστασία των ετούντων. Έχοντας αναφερθεί αναλυτικά και διεξοδικά στο περιεχόμενο του νομοσχεδίου στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της Επιτροπής, είναι χρήσιμη η ανάδειξη των σημείων εκείνων που αποτελούν την ουσία της παρέμβασής μας. Στο άρθρο 24 περιγράφεται η διαδικασία χορήγησης άδειας διαμονής των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και προβλέπεται η διάκριση της χρονικής διάρκειάς τους με κριτήριο το είδος του χορηγηθέντος καθεστώτος, προσφυγικό ή επικουρικής προστασίας. Συγκεκριμένα, για τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες προβλέπεται τριετής διάρκεια, ενώ για τους δικαιούχους επικουρικής προστασίας μονοετής αρχική άδεια με διετή διάρκεια για κάθε ανανέωση. Στο σημείο αυτό αξίζει να τονίσουμε ότι κατά τη διαδικασία ταυτοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 39, λαμβάνει χώρα η εκτίμηση του κατά πόσο τα πρόσωπα που εισέρχονται είναι ευάλωτα, ενώ την ίδια ώρα μόνο τα άτομα που εμπίπτουν στη ρητή καταγραφή των κατηγοριών προσώπων που χαρακτηρίζονται ως ευάλωτα, επωφελούνται των ειδικών συνθήκων υποδοχής. Με το άρθρο 46, περί κράτησης των ετούντων, προβλέπεται ρητά ότι η υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής που αιτείται διεθνή προστασία δεν κρατείται για μόνο το λόγο ότι έχει υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας.
Στη δεύτερη παράγραφο του ίδιου άρθρου αναφέρεται η κατεξαίρεση κράτηση κατόπιν ατομικής αξιολόγησης για έναν από μια σειρά λόγων ως εξής. Πρώτον, για τη διαπίστωση των στοιχείων ταυτότητας, καταγωγής ή υπηκότητας. Δεύτερον, ο κίνδυνος διαφυγής. Τρίτον, εφόσον συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη. Τέταρτον, η ύπαρξη σημαντικού κινδύνου διαφυγής. Και πέμπτον, η απόφαση του δικαιώματος για είσοδο στο έδαφος. Σημαντική επίσης είναι η πρόβλεψη του άρθρου 47 αναφορικά με τις συνθήκες κράτησης των ετούντων και συγκεκριμένα την, κατά την παράγραφο 2, ρητή πρόβλεψη χωριστής κράτησής τους από κρατούμενους του κοινού ποινικού δικαίου, ενώ στο άρθρο 50 χρειάζεται να επισημάνουμε την πρόβλεψη υποβολής των εισερχόμενων υπηκόων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών σε ιατρικές εξετάσεις για την πρόληψη μετάδοσης νοσημάτων. Στο άρθρο 58 περιγράφεται η γενική αρχή για τα ευάλωτα πρόσωπα, όπως για παράδειγμα οι ανήλικοι, τα άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένοι, καθώς και η αξιολόγηση των ειδικών αναγκών υποδοχής τους. Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημάνουμε την ουσιαστική συμβολή των εκπροσώπων φορέων κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή, καθώς στο πλαίσιο των νομοτεχνικών βελτιώσεων προστίθενται στα ευάλωτα πρόσωπα ως κατηγορία οι άμεσοι συγγενείς θυμάτων ναυαγίων, γονείς και αδέρφια. Στο άρθρο 68 με τίτλο «Δικαίωμα παραμονής ετούντων, εξαιρέσεις», πρέπει να επισημάνουμε ότι οι ετούντες σύμφωνα με την παράγραφο 1 επιτρέπεται να παραμένουν στη χώρα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης διεθνούς προστασίας στον πρώτο βαθμό και απαγορεύεται η απομάκρυσή του με οποιοδήποτε τρόπο. Με το άρθρο 70, η παροχή δελτίου ετούντος αποκτά διάρκεια ισχύως 6 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης διεθνούς προστασίας. Προβλέπεται ακόμη το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο ή άλλο σύμβουλο με δική του δαπάνη, ενώ διασαφηνίζεται ο τρόπος καταγραφής των στοιχείων ταυτότητας των ετούντων και η δυνατότητα τροποποίησής τους σε όλα τα στάδια της εξέτασης, χωρίς όμως αυτό να αποτελεί λόγο καθυστέρησης της διαδικασίας. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης κατά τον πρώτο βαθμό, σύμφωνα με το άρθρο 83, περιορίζεται υποχρεωτικά στους 6 μήνες, με δυνατότητα παράτασης 3 μηνών σε περίπτωση μαζικών αφήξεων, αλλοδαπών ή ανιθαγενών. Για την ταχύρυθμη διαδικασία, η εξέταση ολοκληρώνεται υποχρεωτικά εντός 20 ημερών, με δυνατότητα παράτασης 10 ημερών κατά τη στοιχεία με την προαναφερθήσα περίπτωση. Ενισχυτικά, στην ελόγω διαδικασία προβλέπεται σειρά κριτηρίων για να χαρακτηριστεί μια χώρα ως ασφαλής χώρα καταγωγής με την κατάρτιση αντίστοιχων καταλόγων. Όσον αφορά στη δευτεροβάθμια διαδικασία, καθορίζονται οι αποφάσεις που δύναται να προσβληθούν με τη διαδικασία της προσφυγής ενώπιον της αρχής προσφύγων, η υποχρεωτική αυτοπρόσωπη παράσταση του προσφεύγοντος ή μαζί με τον πληροξούσιο δικηγόρο, καθώς και οι προθεσμίες έκδοσης της απόφασης επί της προσφυγής σε 5 κατηγορίες με ανώτερο χρονικό περιθώριο τους 3 μήνες. Τέλος, στο άρθρο 86 περιλαμβάνονται τα κριτήρια σωρευτικά που μια τρίτη χώρα θεωρείται ασφαλής και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τιμή απειλή ζωής και ελευθερίας, τιμή ύπαρξη σοβαρού κινδύνου σωματικής βλάβης, το μη κίνδυνο σκληρής απάνθρωπης μεταχείρισης, καθώς και η δυνατότητα να ζητηθεί το καθεστώς του πρόσφυγα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ζήτημα της διαχείρισης των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών αποτελεί τη μεγαλύτερη διαχειριστική πρόκληση στη σύγχρονη ιστορία της χώρας μας. Μετά την οικονομική κρίση, το μεταναστευτικό αποτέλεσε τα τελευταία 5 χρόνια το μεγαλύτερο πρόβλημα. Όπως έχει τονίσει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με την πάροδο του χρόνου το ζήτημα γίνεται από προσφυγικό όλο και περισσότερο μεταναστευτικό. Η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών θα συνεχίσει να αποτελεί ένα μεγάλο ζήτημα για πολλά χρόνια σε όλο τον πλανήτη. Το θεσμικό πλαίσιο και η νομοθεσία που ρυθμίζει την άσκηση πολιτικής στο πεδίο αυτό αποτελεί βασικό εργαλείο για την επιτυχή διαχείριση του ζητήματος από την Ελλάδα. Το νομοσχέδιο περί διεθνούς προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αποτελεί μια αποφασιστική παρέμβαση στο νομοθετικό πλαίσιο. Η ελληνική πολιτεία βρίσκεται σε ένα νομοθετικό μαραθώνιο, τον οποίο πρέπει να κερδίσει, ώστε να μην μείνει πίσω από τις διεθνείς εξελίξεις, για να μην υφίσταται τις αρνητικές συνέπειες του φαινομένου για τη συνοχή της κοινωνίας μας, για να μην αναγκάζεται να ακολουθεί ό,τι συμφωνείται από άλλες χώρες ερήμην της.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με ένα σύγχρονο και εφαρμόσιμο νομοθετικό πλαίσιο. Η εναρμόνιση και ο εξυγχρονισμός της ελληνικής νομοθεσίας στο ζήτημα αυτό απαιτείται να είναι διαρκής. Πρόκειται άλλωστε για ένα πρόβλημα διεθνές, οξύτατο και πολύπλοκο. Η χθεσινή συνάντηση των 5 μεγαλύτερων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι δηλώσεις του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών για επικείμενες αλλαγές στον κανονισμό του Δουβλίνου υπογραμμίζουν την ανάγκη συνεχούς εγρήγορσης για την προσαρμογή μας στις διεθνείς εξελίξεις. Για να βρίσκεται η Ελλάδα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, πρέπει να έχει πρώτα τη δική της αξιόπιστη εθνική πολιτική για το μεταναστευτικό. Το σημερινό σχέδιο νόμου κινείται ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση. Όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν πρέπει να λησμονούμε πως η βάση για οποιαδήποτε συζήτηση έχουμε την ελληνική κοινωνία και την ανάγκη διατήρησης της συνοχής της. Κάθε νομοθετική πρωτοβουλία που δεν λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και τα προβλήματα της πλειονότητας του ελληνικού λαού είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Ο στόχος να φιλοξενούμε σε ανθρώπινες συνθήκες τους πρόσφυγες που έρχονται στην Ελλάδα μπορεί να υπηρετηθεί μόνο μέσα από μια μεταναστευτική πολιτική που θα γίνει αποδεκτή από την κοινωνία και δεν θα θεωρείται εμπόδιο στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Δεν μπορεί να προκύψει ορθολογική διαχείριση του μεταναστευτικού όταν δίνεται η εντύπωση στον Έλληνα πολίτη ότι οι νόμοι του ελληνικού κράτους δεν εφαρμόζονται, ότι υπάρχουν παραβατικές συμπεριφορές χωρίς συνέπειες. Πρέπει να ακούσουμε την κραυγή αγωνία των ανθρώπων στο Ανατολικό Αιγαίο. Μιλάμε για περιοχές της χώρας με γνωστές σε όλους ιδιαιτερότητες στον τομέα της εθνικής ασφάλειας. Δεν γίνεται, για παράδειγμα, να υπάρχει χωρίς κανόνες και χωρίς προϋποθέσεις ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων στις πόλεις και τα χωριά της χώρας μας. Πρόκειται για ανθρώπους τους οποίους σε πολλές περιπτώσεις το ελληνικό κράτος δεν γνωρίζει καν ποιοι είναι. Δεν είναι το πρόβλημα μόνο τα όποια φαινόμενα παραπατικότητας, αλλά η αυτονόητη προϋπόθεση να γνωρίζει το ελληνικό κράτος τι συμβαίνει στην επικράτειά του, ειδικά σε ακριτικές περιοχές. Αυτό είναι απαραίτητο για την ασφάλεια και των Ελλήνων πολιτών και των ετούντων άσυλο. Με την ανομία και το χάος που επικρατούσε από το 2015, οδηγούσαμε τις τοπικές κοινωνίες σε απόγνωση. Στρέφαμε τη μια ομάδα μεταναστών εναντίον της άλλης. Αφήναμε απροστάτευτα παιδιά και γυναίκες βορρά σε εγκληματικά στοιχεία που δρούν ανεξέλεκτα στις δομές φιλοξενίας. Βοηθούσαμε άθελά μας τα παράνομα δίκτυα διακινητών. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Κατηγορούμαστε συχνά από μέρος της αντιπολίτευσης για μειωμένα αντανακλαστικά σε ζητήματα ανθρωπισμού. Αν, κυρίες και κύριοι, αυτό που συνέβη τα τελευταία 4,5 χρόνια στην Ελλάδα είχε σχέση με ανθρωπισμό, μάλλον ζούσαμε σε άλλη χώρα. Το νομοσχέδιο έρχεται να θεραπεύσει μια μεγάλη αδυναμία του προηγούμενου νομοθετικού πλαισίου, από την εφαρμογή του οποίου έγινε ξεκάθαρο ότι τα πρώτα θύματα ήταν οι ίδιοι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες. Ειδικά οι αδύναμοι. Αυτοί ταλαιπωρούνταν και ζούσαν σε απάνθρωπες συνθήκες. Αυτοί αναγκάζονταν να περιμένουν χρόνια για να μάθουν ποια θα είναι η τύχη τους. Αυτοί γίνονταν θύματα από κάθε λογής εγκληματικού στοιχείου και υποχείρια των δικτύων παράνομης διακίνησης. Αν θέλουμε να τους βοηθήσουμε, πρέπει να μπουν κάτω από την προστατευτική ομπρέλα ενός νομοθετικού πλαισίου που θα εξασφαλίζει την εφαρμογή του κράτους δικαίου για όλους. Όποιος πρόσφυγας έχει πραγματικά ανάγκη βοήθειας, όποιος ενδιαφέρεται πραγματικά για τη διαδικασία διεθνούς προστασίας, όποιος ανήκει πραγματικά σε ευάλωτες ομάδες, θα ωφεληθεί από το σχέδιο νόμου για το οποίο σήμερα ψηφίζουμε. Όποιος όμως φιλοξενούμενος στη χώρα μας παρουσιάζει έκνομες συμπεριφορές, θα έχει πλέον συνέπειες. Για παράδειγμα, σε περίπτωση που ετούντες άσυλο δεν συνεργάζονται με τις ελληνικές αρχές, θα διακόπτεται η διαδικασία εξέτασης του αιτήματός τους. Το σχέδιο νόμου έρχεται να διορθώσει το μεγάλο λάθος που έγινε το 2015 και κόστισε ακριβά στην ελληνική κοινωνία. Η Ελλάδα από το 2015, λόγω των άστοχων χειρισμών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, έγινε ο εύκολος στόχος των δικτύων διακινητών. Το πρώτο βήμα για τη μείωση των μεταναστευτικών ροών είναι να πάψει η Ελλάδα να θεωρείται ο εύκολος στόχος, ένα πεδίο πλουτισμού των εγκληματικών δικτύων διακινητών. Για να επιτευχθεί αυτό, η Ελλάδα δεν πρέπει να είναι ελκυστική χώρα για όσους εκμεταλλεύονται το σύστημα και το διεθνές δίκαιο χωρίς να δικαιούνται πραγματικά διεθνούς προστασίας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα με αυτό το σχέδιο νόμου αποκτά για πρώτη φορά έναν ενιαίο νόμο περί διεθνούς προστασίας, στον οποίο ενσωματώνονται όλες οι οδηγίες που συγκροτούν το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου
και διέπουν τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και των ανθρώπων που φιλοξενούμε στη χώρα μας. Το σχέδιο νόμου που συζητάμε είναι αναγκαίο και επίκαιρο. Σχέδιο νόμου αναγκαίο γιατί αντιμετωπίζει ένα πραγματικό πρόβλημα. Σχέδιο νόμου επίκαιρο γιατί λαμβάνει υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις στο διεθνές αυτό φαινόμενο. Οφείλουμε όμως ταυτόχρονα να είμαστε ρεαλιστές. Η εισαγωγή του νόμου. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Η εισαγωγή του νόμου στο ελληνικό δίκαιο δεν θα λύσει ως διαμαγεία σε ένα τόσο σύνθετο πρόβλημα όπως το μεταναστευτικό. Παρ' όλα αυτά θα αποτελέσει ένα μεγάλο βήμα ώστε η Ελλάδα να μην θεωρείται πλέον μια χώρα χωρίς μεταναστευτική πολιτική. Μια χώρα που απλά προσαρμόζεται σε ό,τι αποφασίζεται μεταξύ της Τουρκίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών χωρίς να έχει δική της πολιτική. Οφείλουμε απέναντι στους Έλληνες πολίτες και ιδιαίτερα στις ταλαιπωρημένες τοπικές κοινωνίες να επαναφέρουμε την ασφάλεια και το σεβασμό των νόμων. Η Ελλάδα γενναιόδωρα παρέχει την πατροπαράδοτη φιλοξενία του λαού μας σε συνδυασμό με τον απαραίτητο σεβασμό του διεθνούς δικαίου για όσους αιτούνται άσυλο στη χώρα μας. Ως εισηγητής του νομοσχεδίου, σας καλώ κυρίες και κύριοι συνάδελφοι να στηρίξετε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Είναι μια σημαντική παρέμβαση στην καρδιά του προβλήματος που θα βοηθήσει όλους. Τους Έλληνες πολίτες, τις υπηρεσίες του κράτους μας, τους πρόσφυγες και μετανάστες που φιλοξενούνται στη χώρα μας. Είναι μια νομοθετική πρωτοβουλία, επίκαιρη και απαραίτητη για την Ελλάδα. Ένας νόμος μιας χώρας σύγχρονης, αποτελεσματικής και φιλόδοξης. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Yes, I've got